σιρτάρια κυρίως του εμπορίου καλλιεργημένα και άγρια από τις συλλογές μας. Δεν βάλαμε, θα μπορούσαμε να την κάνουμε μόνο με άγρια, αλλά με αυτοφυή μανιτάρια, αλλά δεν βοήθησε ο καιρός. Ο κόσμος, η αγορά του μανιταριού είναι μια πολύ σημαντική αγορά, κυρίως στο επίπεδο της καλλιέργειας. Το μανιτάρι είναι μια πάρα πολύ θρεπτική τροφή, υγιεινή, όποια ότου είδους διατροφή και να κάνει κανείς. Ήταν κυρίως μανιτάρια του γένους αγάρικους, τα κοινά άσπρα μανιτάρια που βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ, στα μπακάλικα κτλ. Και στα μανάβικα. Ήταν πλευρώτες οστρεά τους, σιτάκι από το ρώσικο μπακάλι, μπακάλικο της Μυτιλίνης. Και κυρίως στο τέλος ήταν καυτερή πιπεριά, γιατί είναι χειμωνιάτικη ημέρα και τραβιέται. Σήμερα είναι πραγματικά, είμαστε σε ευχάριστη θέση να πούμε ότι ένα όνειρο ετών είναι να πραγματοποιήσουμε μια κοινή εκδήλωση μαζί με τους μανιταρόφιλους ως αναπτυξιακή εταιρεία των νησιών του Βορείου Αιγαίου, έγινε πραγματικότητα. Σε αυτό το οποίο ήθελα να σταθώ είναι το γεγονός ότι το ταπεινό μανιτάρι, αυτό το οποίο πολλές φορές δεν του δίνουμε τόσο πολύ μεγάλη σημασία, μπορεί πραγματικά να είναι εφαλτήριο ανάπτυξης. Αυτά βέβαια θα μας τα πει και ο κ. Κωνσταντινίδης, ο οποίος πραγματικά από τους ανθρώπους που κατάφεραν να κάνουν τα Γρεβενά πρωτεύουσα των μανιταριών σε όλα τα Βαλκάνια. Και πιστεύουμε πραγματικά ότι ο πλούτος ο οποίος έχει το νησί της Λέσβου, όσο ο φυσικός, όσο και αυτό τον οποίο φτιάχνουν οι άνθρωποι, πραγματικά μπορεί να παντρευτεί και τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά. Σε αυτό, με αυτό το σκοπό συμμετέχουμε εμείς ως αναπτυξιακή εταιρεία της ΠΕΔ και θέλω να πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια η προσπάθεια αυτή θα αγκαλιαστεί και από άλλους φορείς του τόπου. Παρότι δεν βοήθησε ο καιρός σήμερα, πραγματικά έχω εκπλαγεί με την συμμετοχή του κόσμου και θέλω να πιστεύω ότι με καλύτερες καιρικές συνθήκες την επόμενη χρονιά, που θα θέλαμε και πάλι να κάνουμε κάτι αντίστοιχο, θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή και γιατί όχι να προσελκύσουμε και κόσμο και έξω από το νησί, που είναι και το πλέον σημαντικό.